ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως βλέπετε, για άλλη μια φορά είμαι σε εξωτερικό χώρο, μιας και όπως σας είπα και με το unboxing του Nubia M2 δεν έχω φωτισμό. Οπότε ήρθα εδώ στο πάρκο της γειτονιάς και πάμε να κάνουμε το unboxing από κάποια πραγματάκια τα οποία τα παράγγειλα ενώ ήμουνα στην Κύπρο. Μου ήρθανε στην Ελλάδα και πάμε να τα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Πάμε να δούμε το πρώτο, το οποίο μου ήρθε με... Εδώ λέει priority. Και καλά είδα στο track number ότι πέρασε και καλά ετωλωνιακό έλεγχο, αλλά λόγω επειδή ήταν χαμηλό ο κόστος δεν χρειάστηκε να μου το σταματήσουν. Δεν βγαίνει κιόλας το άτιμο. Εδώ είμαστε. Είναι ένα ring της Ulanzi, πως το λένε. Όπως το βλέπετε εδώ με τη συσκευασία του, μια χαρά. Βάζεις εδώ το κινητό σου και στην πάνω πλευρά μπορείς να βάλεις μικροφωνάκι, μπορείς να βάλεις λεντάκι φωτισμού, μπορείς να βάλεις slider και τρυποδάκι. Από κάτω το συνδέεις με το τρύποδό σου. Στις δύο πάνω εδώ πλευρές βάζεις φωτισμό και μπορείς να βάλεις και το μικροφωνάκι σου. Έχω στην Κύπρο παράγγειλα εδώ και καιρό, έχω δύο μικρά λεντάκια, το οποίο θα τα βάλω εδώ πέρα πάνω, ώστε ο φωτισμός μου έτσι να είναι λίγο πιο καλός. Αυτό βγαίνει γύρω στα 8-10 ευρώ, το πήρα από AliExpress, είναι της εταιρείας τη Ulanzi, όπως σας είπα, η οποία βγάζει τέτοια πραγματάκια για τρυποδάκια, για φωτογραφικό έτσι εξοπλισμό. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι η θήκη για το Nubia το M2, είναι της Bakey. Είναι οι θήκες και τις δύο τις έχω, και η μαύρη και αυτή η διαφανής που σας έβαλα κάτω το βιντεάκι για το κινητό. Το κακό με το Nubia το M2 είναι ότι δεν έχει τόσες πολλές θήκες να διαλέξεις. Πήρα εγώ αυτήν εδώ την TPU τη διάφανη, είναι ok και είναι γύρω στα 3 ευρώ, και πήρα και άλλη μια σκέτη μαύρη πάλι έτσι σιλικόνης, μια χαρά. Πιστεύω ότι κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου. Είναι το κακό ότι δεν έχει τόσες πολλές θήκες για να διαλέξεις, αλλά και με αυτές τις συγκεκριμένες μπορείς να κάνεις όμορφα και ωραία τη δουλειά σου. Πάμε σε ένα ακόμα μικρό δεματάκι, το οποίο είναι ένας φορτιστής της Beelzebub. Είχα πάρει δύο. Το ένα τον έδωσε, έπρεπε να το δώσω, ήταν για δώρο και καλά. Και έχω εδώ ακόμα ένα, και αυτός είναι για δώρο, αλλά ήθελα να σας τον δείξω. Είναι της Beelzebub ο φορτιστής. Γενικά Beelzebub προϊόντα είναι εγγύηση για μένα. Έχουμε και παρέα από πίσω. Όπως βλέπετε είναι ευρωπαϊκού, είναι με ευρωπαϊκό βίσμα. Έχει δύο θύρες και οι δύο είναι 2,4 αμπέρ. Το οποίο σημαίνει αυτό το, αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για κινητό όπως το Xiaomi, το Redmi, το Note 4X, το οποίο δεν έχουν fast charge, έχουν μέχρι και 2 mAh. Οπότε είναι μια καλή επιλογή, εκεί γύρω στα 6-7 ευρώ κάνει. Αυτό το πήρα έτσι με κάποιο flash sale που είχε στο Banggood, γιατί η βλακία είναι με τα Xiaomi τα κινητά σε πολλές περιπτώσεις, επειδή σε δίνουν τον adapter για να βάζεις, επειδή είναι αμερικάνικου τύπου οι μπρίζες, οι φορτιστές που σε δίνουν μέσα, σε δίνουν τον adapter, και σε πολλές περιπτώσεις και εγώ αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα, οπότε πας δίνεις κάποια λεφτά και λίγα παραπάνω και παίρνεις ένα καλό φορτιστή να φορτίζει μια χαρά το κινητό σου. Πάμε στο πρώτο τελευταίο δεματάκι μας. Ποιο να ανοίξουμε, να ανοίξουμε αυτό, το οποίο βλέπετε εδώ είναι from Lay Netherlands, οπότε είναι priority line, priority direct mail από το Banggood. Είναι μέσα στην ωραία, σε αυτό το ωραίο τον αεροθάλαμο, για να μην έχουμε πρόβλημα. Και είναι το Amazfit Pace της Xiaomi, το smartwatch, το οποίο το πήρα γύρω στα 90 ευρώ. Το είχε και το GearBest λίγο παρακάτω, κάνα 10 ευρώ. Αλλά τώρα με το να το παραγγείλω με... Εδώ είμαστε, το πήρα με το μαύρο το λουράκι. Έλεγα να το πάρω από το GearBest που ήταν κάνα 10 ευρώ παρακάτω, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με το τελωνίο άμα περνούσε με απλό register. Και επειδή δεν θα ήμουν εδώ για να πηγαίνω στα ταχυδρομεία και δεν ήθελα να φάω τον χρόνο μου με τα ταχυδρομεία και όλα αυτά, το παράγγειλα από το Banggood, έδωσα ένα 3 ευρώ, 4 ευρώ για το priority direct mail και μου ήρθε μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα το δούμε σε αναλυτικό review το ρολογάκι μας, οπότε δεν λέω κάτι παραπάνω. Πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είμαι ενθουσιασμένος. Βλέπετε εδώ DHL γράφει,
1,8 κιλά. Τι είναι θα μου πεις? Πάμε να το ανοίξουμε. Δεν ανοίγει και το άτιμο. Εδώ είμαστε. Βλέπω εδώ και μια της πλάκας προστασία έχει. Είναι το Zomei. Έτσι λέγεται η εταιρεία, Zomei. Zomei, πως την είναι, professional τρυποδάκι. Είναι το Q555 μου φαίνεται μοντέλο. Το οποίο το παράγγελα, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Το κοιτούσα αρκετό καιρό να πάρω έτσι ένα τρύποδο. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 με ένα τρυποδάκι της Rolei. Τυπικό του 20 ευρώ. Ήθελα να πάρω έτσι κάτι πιο καλό. Γιατί και αυτό το τρύποδο που έχω είναι μέχρι 1,2 μέτρα ύψος. Οπότε ήταν λίγο απογορευτικό για κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω. Οπότε σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή επιλογή, μιας και ερχόμουν Ελλάδα, να πάρω κάτι έτσι καλύτερο. Ψάχτηκα αρκετά και η επιλογή που είχα ήταν, το μάτι μου έπεσε κατευθείαν στη Zomei. Βγάζει έτσι καλό εξοπλισμό για φωτογράφους και τέτοια. Το συγκεκριμένο εγώ το πήρα από AliExpress, από το επίσημο κατάστημα της Zomei, το οποίο έστελνε αυτό το συγκεκριμένο τρίποδο, το έστελνε από αποθήκη που είχε στη Γερμανία. Πλέον βλέπω ότι δεν το έχει διαθέσιμο ακόμα. Το θέμα ήταν ότι στο Banggood που το κοίταξα και στο Gearbest έκανε γύρω στο 75-80 ευρώ το ίδιο. Εγώ το πήρα 43-44 ευρώ, πάρα πολύ καλή τιμή θεωρώ. Και από τα κάποια έτσι review που το είδα, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάμε να το δούμε. Καλή συσκευασία, όμορφα, ωραία. Έρχεται μέσα στη θηκούλα του, όπως βλέπετε εδώ, θήκη ταξιδίου και μεταφοράς. Είναι βαρύ, είναι γύρω στο 1,5 κιλό το τρυποδάκι μας. Βλέπετε εδώ, κάτσε καλά συσκευασία και οδηγίες χρήσεως πάρα πολύ ωραίες. Γενικά, premium κατάσταση για κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε με το τρυποδάκι μας, το οποίο το πήρα σε πορτοκαλί χρωματισμό. Το ήθελα, το είχε και σε μαύρο και σε μπλε, το ήθελα σε έτσι πορτοκαλί χρωματισμό, και η μεγάλη του έτσι μαγιά, όπως είδα, είναι ότι πάνω εδώ κεφαλή του, βλέπετε εδώ τι πακετάρισμα το έχουν τα παιδιά, μπράβο τους. Είναι steel balance που λένε, η κεφαλή, που για ένα τρίποδο των 70-80 ευρώ, των 40 ευρώ, συγγνώμη, δεν πιστεύω ότι το βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Βλέπετε εδώ έχει την μπάλα πάνω εδώ πέρα. Γενικά δεν είμαι ειδικός να κάτσω να σας αναλύσω πάρα πολλά. Θα το δούμε και αυτό μαζί με το άλλο της Ulanzi που σας έδειξα, που είναι για να βάζεις το κινητό σου και όλα τα φωτάκια. Θα το δούμε σε ξεχωριστό βίντεο που θα κάνω όταν πάω στην Κύπρο, που θα σας δείξω, θα το ονομάσω το βίντεο «Ο εξοπλισμός του φτωχού», για, έτσι, για κάποια βιντεάκια τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ και έτσι φτηνές και οικονομικές λύσεις. Το συγκεκριμένο πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για κάποιον που δεν θέλει να δώσει πολλά, αλλά θέλει να κάνει όμορφα και ωραία τη δουλειά του, δηλαδή να φύγει από ένα τυπικό τρίποδο και να πάει σε κάτι καλύτερο. Αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα, με έτσι ένα ακόμα outdoor unboxing. Είδαμε κάποια, πιστεύω, χρήσιμα και με ενδιαφέρον πραγματάκια. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, με χαρά μου ξέρετε ότι απαντάω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye!